Τον PAO Roof τη Super League 2 αντιμετώπισε ο αιωλικό σε φιλική αναμέτρηση που έγινε το μεσημέρι τη Δευτέρα. Μέσα από αυτό το φιλικό, ο προπονητή των Μητηλινιών Δημήτρη Παπασπύρου πήρε μια πρώτη γεύση από τα πολλά νέα μεταγραφικά αποκτήματα με τον έμπειρο τεχνικό ουσιαστικά να χρησιμοποιεί δύο διαφορετικέ ενδεκάδε δοκιμάζοντα διάφορα σχήματα και πρόσωπα. Επίση, τον τεμπούντο του με την κυανόλευη φανέλα, έστω και σε ανεπίσημο παιχνίδι, έκαναν οι ηχηρέ μεταγραφέ του συλλόγου Νάστο, Αντωνίου, Πετσίτη και Γκ το τελικό σκορ πέρασε σε δεύτερη μοίρα με το τελικό 5-1 υπέρ του Power Roof να πιστοποιεί τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στι δύο ομάδε τόσο σε επίπεδο κατηγορία όσο και σε επίπεδο παικτών. Αν για κάτι πρέπει να προβληματιστεί ο Δημήτρη Παπασπύρου, τότε αυτό είναι οι αδυναμίε που έδειξε ο Αεολικό στο αμυντικό κομμάτι, ειδικά στα δύο πρώτα γκολ του Power Roof τα οποία προήλθαν από πεδαριώδη λάθη στην άμυνα των Μητηλινιών. Το μοναδικό τέρμα από πλευρά Αεολικού σημείωσε ο Δερμιτζάκη με εύστοχη εκτέλεση πέναλτη, μειώνοντα σε 4-1. Πάντω, στο νεολικό όπω και σε όλε τι ομάδε τη ΓΑΜΕθνική περιμένουν με αγωνία το πότε επιτέλου θα ξεκινήσει το φετινό πρωτάθλημα. Στην τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Διοργανώσεων τη ΕΠΟ με τη συμμετοχή των σωματείων, φαίνεται πω έγινε άλλο ένα βήμα προ την ένταξη του πρωταθλήματο. Παραπάνω από τα μισά σωματεία τη κατηγορία εκπροσωπήθηκαν και κατέθεσαν την άποψή του για τον αριθμό των ομήλων, στου οποίου θα πρέπει να διαχωριστούν οι ομάδε του φετινού πρωταθλήματο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, φαίνεται να έχει κλειδώσει πω η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Νοεμβρίου, ενώ την πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση. Εκείνο που μένει να αποφασιστεί είναι αν το πρωτάθλημα θα γίνει σε 4, 5 ή και 6 ομίλου. Επιτροπή και Σωματεία παρουσίασαν την επιχειρηματολογία του με τι πληροφορίε να αναφέρουν ότι τα επικρατέστερα σενάρια είναι εκείνα των 5 και 6 ομίλων. Πλέον το τοπίο θα ξεκαθαρίσει αύριο, οπότε και πρόκειται να συνεδριάσει η Επιτροπή Διοργανώσεων για την τελική απόφαση. Α σημειωθεί ότι στον Ιωλικό εμένω στην αρχική απόφαση τη ΕΠΟ, το πρωτάθλημα να διεξαχθεί σε τέσσερι ομίλου.